Αυτή η μπουλντόζα που έφτασε στο Αρκαλοχώρι σήμερα δεν έφτασε για να γκρεμίσει αλλά για να χτίσει, συμβολίζοντα μια νέα πραγματικότητα για την περιοχή. Είναι ένα ξεκίνημα που κανεί δεν το περίμενε μετά από 17 μήνε αγωνία και, και ζόρι μεγάλο. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί ξαναξεκινάμε από την αρχή, αλλά δεν πειράζει. Είναι ένα βήμα μπροστά. Η κυρία Λίτσα με το σύζυγό τη είναι η πρώτη από του εκαταντάδες πληγέντε που πήρε την άδεια για να χτίσει εκ νέου το σπίτι τη, το οποίο κατέρευσε από το σεισμό. Και σήμερα παρακολούθησε τη διαδικασία με συγκίνηση και προσμονή για τη νέα τη ζωή. Στα ερήπια αυτού του, νου του σπιτιού που δώσαμε τη ζωή μα και τι οικονομίε μα και όλα, ε, είναι δίπλα στα Ερήπια. Πραγματικά είναι ένα θάνατο και μια ζωή. Ειλικρινά έτσι το βλέπω. Χρειάστηκαν 17 μήνε ταλαιπωρία για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο, όπω λέει. Αλλά παρά τι δυσκολίε, ελπίζει πω σύντομα η περιοχή θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και μέσω των εργασιών ο τόπο του θα γίνει όπω πριν ή και καλύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό πρέπει από αύριο να, είναι, να γίνει ένα μεγάλο εργοτάξιο το Αλκαλοχώρι και σε ένα χρόνο να είναι αυτό που ήταν πριν και ίσω και καλύτερο. Παρά τη συγκίνηση και τη χαρά τη για το νέο ξεκίνημα, η ίδια εξηγεί ότι μέχρι και σήμερα εκρεμεί τι θα γίνει με το ΦΠΑ των 25 και πλέον χιλιάδων ευρώ που πρέπει να πληρώσει. Παρά τι δεσμεύσει ότι θα δοθεί μέρημνα, η ίδια, όπω τονίζει, ξεκίνησε τι εργασίε, αν και δεν γνωρίζει κατά πόσο θα μπορέσει να τι τελειώσει, στην περίπτωση που δεν υπάρξει μέρημνα απαλλαγή. Εάν δεν λυθεί το θέμα, θα σταματήσει η οικοδομή, γιατί δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε το ΦΠΑ. Εκρεμεί, έχουμε κάποιε υποσχέσει ότι κάτι θα γίνει με το ΦΠΑ ε, και θα προχωρήσουμε. Δεν είναι όμως μόνο ο ΦΠΑ που προβληματίζει τους πληγέντες. Καθώς οι σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες και μαζί οι αγγυλώσεις των κρατικών υπηρεσιών δεν έχουν τέλος. Η κυρία Λίτσα ξεκίνησε επί της ουσίας χωρίς χρήματα το νέο σπίτι, καθώς χρήματα δεν έχει λάβει ακόμη, αφού οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ εδώ και ένα περίπου μήνα δεν έχουν σύμβαση και άρα κανένας από τους φακέλους δεν μπορεί να τρέξει. Πρακτικά αυτή τη στιγμή αν δεν ξαναπροσλάβουν ή αν δεν πάρουν τα ίδια παιδιά δεν γίνεται τίποτα. Ούτε τα λεφτά που μας έχουν εγκριθεί σαν νόμιμη ε, άδεια δεν μπορούν να μπουν. Αν δεν έρθουν οι μηχανικοί να ξαναδούν το φάκελό μας ότι είναι εντάξει για να μπει η πρώτη δόση. 17 μήνες από το σεισμό, απόψε σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη διαδικτυακή σύσκεψη με επίκεντρο την απλοποίηση των διαδικασιών για τους πληγέντες. Μία ακόμη σύσκεψη για να βρεθεί ο τρόπος 17 ολόκληρους μήνες μετά οι άνθρωποι που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και να καταστρέφονται οι ζωέ τους να μπορέσουν να αρχίσουν όχι να υλοποιούν αλλά να σκέφτονται ότι μπορεί και να μπορέσουν κάποια στιγμή να χτίσουν μια καινούργια ζωή.